Γιέκος, Κόντος, Γκούμας. Το σουτ και το καλάθι αυτή τη φορά, 60-55. Θα σας πω το εξής. Όταν ήμουν στο Λυσιακό στα Γεράματα, 42 χρονών, έπαιζα εγώ, ο Κουκουλάκης, ο Βίδας και ο Καστρινάκης. Και χάσαμε ένα μάτς. Και λέω ο προπονητής του Ματθαίου, ο πρώτος του Ματθαίου, τι λέει, κύριε Ματθαίου, γιατί χάσαμε το μάτς? Και απαντάει ο Ματθαίου, τι να κάνω κύριε πρόεδρε, έχω τον Καραϊσκάκη, την Μπουμπουλίνα, τον Κολοκοντρώνη και τον Κανάρη. Δηλαδή, είχε όλους τους 150 χρονών λοιπόν. Έτσι και λοιπόν στην ΑΕΚ ήμασταν όλοι παλιοί πλέον. Δεν είχαμε ούτε την αξία που είχαμε να λάβουμε σαν αθλητές. Είχαμε πλέον φτάσει 40 χρονών. Τρολοκομείο. Μπαίναμε μέσα και λέμε τρολοκομείο. Τι γίνει, τρολομπούκι. Να κάνουμε το παιχνίδι, έτσι ενώ κάτω. Ξέρεις, πολλές φορές είναι παρατηρήσει το πρωτάθλημα το σχολικό, το αμερικάνικο. Είναι προπονητές που παίρνουν κάθε δύο λεπτά παίρνουν time out. Ξέρεις για ποιο λόγο? Για να ξεκουρδίζουν τον αντίπαλο. Υπάρχουν τακτικές που δεν μπορεί να διανοηθεί τακτικές ο καθένας. Εμείς λοιπόν παίζαμε με τον Άρη, είχε τον Γιαννάκη, τον Γκάλι και τον κερδίσαμε όμως, το ξέρετε, τον κερδίσαμε. Μέσα στα λίγη τους κερδίσαμε. Με την τακτική τη δικιά μας. Διότι αυτό που δεν πρέπει ένας προπονητής να ξέρει είναι όχι το σύστημα παίζει η αντίπαλη ομάδα, είναι το απρόβλεπτο. Τα πέτρινα χρόνια της Ένωσης γινόντουσαν οδυνηρότερα αφού ομάδα και κόσμος ένιωθαν την πικρή αντίθεση με το ευρωπαϊκό απόγειο του 1968. Έτσι, κάθε ακτίδα ελπίδας κρινόταν ως νέο ξεκίνημα για την κορυφή. Ο Γκούμας και ο Σταμέλος το 1978, ο Ραμπίδης το 1981, ο Κόντος το 1983, ο Παταβούκας το 1985, ο Γαλακτερός και ο Βρέινς το 1988 αποτέλεσαν τους ενδυνάμει πρωταγωνιστές της μεγάλης επιστροφής που όμως δεν έλεγε να πραγματοποιηθεί. Μοναδική σταθερά αυτής της δύσκολης περίοδου, ο αρχηγός Μινάς Γκέκος. Αυτό ήταν ένα και άσχημα. Γιατί μετά που περάσαν ορισμένα χρόνια συνειδητοποίησα το τι σημαίνει στο Πουμάι. Γιατί δεν σημαίνει ότι πάρει ένα κύπελο Ευρώπη τότε στο Πουμάι. Το κύπελο κυπέλου που το οποίο ήταν ψηλά στην ιεραρχία μετά των πρωταθλητριών. Ήταν πολύ μεγάλη ιστορία. Και όταν μπε σε ένα γήπεδο τέτοιο που έχει 80.000 κόσμο, και όταν πα σε feedback τώρα και εγώ έχει τη φωτογραφία στο Καλιμάρμαρο με 80.000 κόσμο, με 100.000 κόσμο. Αρχίζει και αισθάνεσαι ότι πες σε μια ομάδα η οποία έχει μια ιστορία και έχει υποχρέωση απέναντι στην ομάδα. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, και ο κόσμος έλεγε άντε πάλι παιδιά ξανά, η Βασίλισσα και αυτά, το ζούσε και αυτό. Δηλαδή, αρχίσουν και αναρωτιόμουν εγώ δηλαδή, γιατί μου λέω, τι δεν κάνουμε καλά. Το 1995 αναλαμβάνει πρόεδρος ο Γιάννης Φιλίππου και ανατέλει η εποχή που θα έφερνε πάλι την ΑΕΚ στο θρόνο της Βασίλισσας. Ο Χατζής, ο Κακιούζης και ο Μπαρλάς που μόλις είχαν κατακτήσει με την Εθνική Εφήβων το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα αποτελούσαν τη μαγιά της νέας ομάδας. Ενώ λίγο αργότερα θα κατέφθανε ως αρχιτέκτονας ο Γιάννης Ιωαννίδης. Μια και ήταν μπασκετική ομάδα, πολύ. Αυτοί όμως οι οποίοι έζησαν τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ που πήρε και το κύπελλο κυπελλούχων, δηλαδή είναι σε μεγάλη ηλικία όλοι αυτοί. Επομένως, όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή μέχρι τότε που πήγα εγώ, δεν είχε την παρουσία που έπρεπε να έχει σαν μπάσκετ η ΑΕΚ, ώστε να ποτίσει τους αεξίδες, να τους ποτίσει και με τον μπάσκετ, δηλαδή τα νέα τα παιδιά. Και οι παλιοί, οι περισσότεροι, δεν πάνε στο γήπεδο, δηλαδή δεν πάνε και στο ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Φτάσε μια ηλικία που δεν έχεις τις αντοχές, δεν πηγαίνεις. Εμείς λοιπόν δώσαμε διαρκές, εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου και στην ΑΕΚ με αγάπησαν πραγματικά, γιατί την αγάπησα και πρέπει να πάρει και τη θέση της στην ιστορία. Ο κύριος Ιωαννίδης, ερχόμενος στην ΑΕΚ, έκτισε μια καινούργια ομάδα, πήρε αρκετούς καινούριους παίχτες, κράτησε κάποιους παλιότερους που ήταν στην ομάδα και με ένα αρκετά μεγάλο μπάτζετ μπορώ να πω ότι προσπάθησε και έφερε τον πρωταθλητισμό που ήξερε τόσα χρόνια να κάνει και το πέρασε μάλιστα την πρώτη χρονιά που καταφέραμε να παίξουμε τελικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκείνο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η σύνθεση της ΑΕΚ εκείνη την εποχή ήταν κάποια νέα παιδιά, ο Τσακαλίδης στο ξεκίνημά του, ο Κακιούζης, ο Χατζής, ο Πρέλεβιτς στα Γεράματα. Σύμφωνα με την στελέχωσή της, το ότι έφτασε στο Final Four και μάλιστα στον τελικό,
σημαίνει ότι ξεπέρασε και τα λογικά προγνωστικά και τις δυνατότητες που προέκυπταν από τη στελέχωσή της. Και αυτό ήταν ένα κατόρθωμα το οποίο πρέπει να το αποδώσει κανείς στον Ιωαννίδη, γιατί αυτός ήταν ο μέντορας της ομάδας αυτής. Κάναμε μία πορεία εκπληκτική, με νίκες τεράστιες δηλαδή. Μιλάμε νίκες με ομάδες οι οποίες είχαν μπάτζετ τεράστιο μπροστά σε μας και τις διαλύσαμε μέσα στο ΆΚΑ. Κάναμε νίκες μεγάλες εκτός έδρας, δηλαδή όχι Σλοβαίνους, όχι τον Μπέστης, δηλαδή ομάδες που ήταν πολύ καλές εκείνη την εποχή. Τις κερδίσαμε και εκτός έδρας και πήγαμε στο Final Four. Η πρόκριση της ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Γιάννη Ιωαννίδη στον τελικό του Final Four το 1998 αποτελεί μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία του συλλόγου, που το νεαρό της ομάδας και η εμπιστοσύνη σε Έλληνες παίκτες το κάνει ακόμα λαμπρότερο. Θυμάμαι γενικά αυτό το Final Four, ένα Final Four με πολύ άγχος. Με πάρα πολύ άγχος. Ο Ιωαννίδης ήταν πέμπτο του, έκτο, δεν μπορώ να θυμηθώ, Final Four που δεν είχε κερδίσει. Το ήθελε πάρα πολύ και το άξιζε. Εγώ προσωπικά ήταν το μοναδικό τίτλο που μου έλειπε. Γιατί είχα κερδίσει ό,τι υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και είχαμε, όχι ομάδα με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, είχαμε πάρα πολύ καλό προπονητή και καταπληκτικό σύνολο. Και βεβαίως ήμασταν αισιόδοξοι. Τρέλεβιτ. Για τρεις. Είναι εύστοχο. Ένα κρίσιμο καλάθι από τον μεγάλο Τρέλεβιτ. 66-3, ένα λεπτό πριν από τη νίκη. Και ήταν. Είτε σουτάρεις, είτε δώσεις πάσα. Εκείνη τη θέση που ήμουν, άμα έβαζα τρίποντο, θα ήταν σίγουρη νίκη για μας. Είχα αποφασίσει να σουτάρω. Ευτυχώς έβαλα το τρίποντο, κερδίσαμε και πήγαμε τελικό. 69-66 ΑΕΚ. Τα χέρια του Άντερσον και το παιχνίδι τελειώνει. Η ΑΕΚ είναι στο τελικό. ΑΕΚ, Πενετό Τρεβίζο, 69-66. Η ΑΕΚ είναι στο μεγάλο τελικό. Όπου θα αντιμετωπίσει την Κίντερ Μπολόνια μεθαύριο.